Θα έρθει στον Αλφα να κάνει εκπομπή. Και αν έρθει θα σας το πω εγώ. Εσείς είναι που μας προδίδεις τα τηλεοπτικά μυστικά. Δεν προδίδω. Προειδοποιώ. Προδίδεις εντός εισαγωγικών. Καλά, όταν το κάνεις στον αέρα δεν προδίδεις πίσω από τις κλειστές πόρτες, πίσω από τον κόσμο. Ο Αλφα είναι Αλφα και είναι καταδικασμένος να είναι Αλφα. Και τώρα, να σας δώσω μία είδηση. Από την επόμενη σεζόν, που η σύνδεσή μας θα είναι λίγο πιο μακριά, εσείς εδώ στο στούντιο, εμείς στο στούντιο. Σε μακριά, σε απόσταση, για να πάω το 10 διάρκεια. Θα είναι πιο μακριά. Θα πάω με τον Τίνο Καρύβη στο διπλανό κρεβάτι. Στις εγκαταστάσεις του Σταρ. Θα βγαίνω πιο νέος, πιο ωραίος, μαζί με τον Σπύρο και μπορεί στην εικόνα να σας σκίζουμε. Γιατί... Μήπως ετοιμάζεις τίποτα ποτέ το καλοκαίρι και βάζεις μπροστά τα φώτα καλά, του Σταρ. Το lifting αποφάσισε να μου το κάνει ένας ταξίαρχος. Ωραία. Που, δεν είναι άλλος, που δεν είναι άλλος από τον κύριο Πάνο, τον ταξίαρχο του Σταρ. Που θα μου βάλει κάμερες, που θα τρίβετε τα μάτια σας φωτισμούς και θα δείχνει αυτά, την πραγματική μου... Ηλικία, ομορφιά και φρεσκάδα. Και όμως το νέο μας μεγάλο πλατό που θα είναι υπερφωτισμένο και με πολλές γωνίες. Ευελπιστούμε ότι θα βγαίνουμε και εμείς πιο όμορφοι, πιο λαμπεροί και πιο φωτισμένοι. Εμένα ο Κυριακόπουλος θα μου βάλει κάμερες. Ήδη έχει δώσει έμαθα εντολή που τις έχει. Τις καλύτερες, τις καλυτερότερες θα έχει το στούντιο του ραδιοφώνου του, του Α989. Μάλιστα. Τι μας αφήνετε από εκεί. Λοιπόν. Χτες τώρα που είπατε για ομορφιά, έχω ένα ραντεβού στο Golden Hall. Τι ώρα. Εκεί ήσουν. Έλα τώρα, δεν θέλω να ραντεβού. Πέρασα για 10 λεπτά, γι' αυτό δεν σε είδα. Μου το πάνε οι παπαράτσι. Α, δεν με είδε παπαράτσι, καλέ. Μπήκα έκανα πώς δεν σε είδα. Ναι, καλά. Μπορεί να μην σε είδαν, αλλά το πάνε. Ναι. Λοιπόν, έρχεται μία κυρία